Ο γύρος του κόσμου με ειδικά τροποποιημένα μονοκινητήρια αεροσκάφη ξεκίνησε από τα μέλη του Handy Flight, με πιλότους άτομα με αναπηρία που έσπασαν τα στερεότυπα και μεταδίδουν το μήνυμα της ισότιμης αντιμετώπισης και των ίσων ευκαιριών σε κάθε σταθμό του ταξιδιού τους. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε από την Ελβετία, όπου εδρεύει ο διεθνής οργανισμός. Οι δύο πιλότοι με κινητικά προβλήματα πλαισιώνονται από συνοδευτικό αεροσκάφος και χθες το απόγευμα προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Our goal is to meet people, is to have contact and to share our passion, of course, but also to meet people that are in the same situation as us, exchange with them. Μαζί τους και ο πρώτος Έλληνας πιλότος που διασχίζει τους εθέρες, παρότι καθυλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο. Η προσπάθεια κυρίως είναι τον Handy Flight, εμείς τους βοηθάμε. Αλλά το μήνυμα είναι ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, να μην το βάζουμε κάτω. Και αυτό που ονειρευόμαστε να το κάνουμε, αυτό είναι το μήνυμά μου. Αυτό είναι το πρώτο αεροπλάνο στην Ελλάδα που πήρε άδεια για εκπαίδευση μόνο με χέρια. Και επίσης πήρα και εγώ το αντίστοιχο δίπλωμα. Μέλη της Λέσχης Lions Ηρακλείου που υποστηρίζουν το εγχείρημα υποδέχτηκαν τους πιλότους και τους συνοδούς τους στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Είναι άνθρωποι με θεωρητικά ένα μειονέκτημα, οι οποίοι κάνουν όμως ένα τεράστιο εγχείρημα και θέλουν να δείξουν ότι οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες όταν θέλουν μπορούν να κάνουν τα πάντα. Πολλά πράγματα σαν και αυτά, δηλαδή να πιλοτάρουν αεροπλάνα μόνο με τα χέρια, με χειροκίνητα χειριστήρια. Κάτι που πάρα πολλοί από εμάς ούτε το διανοούμαστε ποτέ στη φαντασία μας ότι μπορούμε να το κάνουμε. Το Handy Flight Around the World θα καλύψει 80.000 χιλιόμετρα, αφού θα περάσει από 40 χώρες και 6 υπήρους με 150 ενδιάμεσους σταθμούς και συνολική διάρκεια της προσπάθειας τους 10 μήνες. With the help of a few technical adaptation, we can do things that look difficult, that look high level. But actually, the meaning is everybody can do whatever they want to do. Είναι πολύ σημαντικό διότι και οι τρεις πιλότοι, αμαία, ο ένας Έλληνας και οι δύο Ελβετοί, διαδίδουν με αυτόν τον τρόπο ότι η ζωή συνεχίζεται, ο αθλητισμός συνεχίζεται. Τα μέλη της φιλόδοξης αποστολής που θα παραμείνουν 4 μέρες στην Κρήτη θα παρουσιάσουν τους στόχους τους στο κοινό την Κυριακή. Αρκεί να έχει θέληση κάποιος. Και υπάρχουν αερολέσχες που μπορούν να αγκαλιάσουν αυτούς τους ανθρώπους και να τους διδάξουν αυτά τα του είδους τα αεραθλήματα.